Με τρία άτομα η καρδιολογική κλινική δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού παρατηρούνται στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών, το οποίο λειτουργεί μόνο με τρεις καρδιολόγους. Οι πολίτες εξυπηρετούνται. Απλώς κουράζονται πάρα πολύ οι γιατροί μας. Κάνουν πολλές εφημερίες και ζητήσαμε και από τη ΔΥΠΕ και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θα ζητήσουμε, αν κάποιος προτίθεται καρδιολόγους, να μας δώσουν 3-4 εφημερίες ώστε λίγο να ξεκουραστούν και οι δικοί μας γιατροί. Έχουν πολλά περιστατικά. Έχουν περιστατικά. Υπάρχουν περιστατικά, αλλά τρία άτομα πρέπει να κάνουν από 10 εφημερίες ο καθένας. Τώρα ο διευθυντής είναι. Ο άνθρωπος είναι σε μια ηλικία πλήστιο σύνταξη. Δεν μπορεί να εφημερεύει ένας άνθρωπος 64 χρονών, 63 πόσο είναι, να κάνει 10 εφημερίες. Γι' αυτό προσπαθούμε λίγο να τους ξεκουράσουμε. Ο διοικητής του νοσοκομείου Σερών θα ζητήσει τη βοήθεια από τους Σεραίους καρδιολόγους με αίτημα που θα καταθέσει στον Ιατρικό Σύλλογο Σερών, έτσι ώστε να έρθει προσωπικό και να λειτουργήσει εύρυθμα η καρδιολογική κλινική. Θα απευθυνθούμε και στους Σεραίους καρδιολόγους αν μπορούν να δώσουν καμιά εφημερία, γιατί υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος είναι αναβολίος, τους λείπει 8-9 μήνες. Μία άλλη γιατρός που ορκίστηκε, μετακινήθηκε στη Σπάρτη γιατί ήταν εκεί ο σύζυγός της γιατρός. Τέλος πάντων, το παλεύουμε. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης γνωρίζει το πρόβλημα και προσπαθεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα που έχει προκύψει. Είπε προσπαθεί. Προσπαθεί να βρει. Είχαμε μια πληροφορία ότι κάποιος από το ΑΧΕΠΑ ίσως θέλει να έρθει να βοηθήσει λίγο. Δώσαμε τα τηλέφωνά τους, είμαστε σε επαφή.